Γεια και χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταυρόλεξο χρησιμοποιώντας την σελίδα learningapps.org. Καθώς ερχόμαστε στην αρχική σελίδα, πηγαίνουμε, είπαμε, στο βελάκι που βρίσκεται αριστερά από τις σημαίες και επιλέγουμε τη γλώσσα ως γλώσσα τα ελληνικά. Στη συνέχεια κάνουμε εγγραφή με το λογαριασμό μας και συνδυόμαστε. Πάμε στη δημιουργία εφαρμογής και εδώ λοιπόν τώρα θα επιλέξουμε το σταυρόλεξο. Έχει κάποια παραδείγματα. Πατάμε δημιουργία νέας εφαρμογής. Το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δώσουμε έναν τίτλο για αυτό το σταυρόλεξο. Παραδείγματος χάρη το 12ο και να δώσουμε κάποιες οδηγίες οι οποίες θα βγουν με το που θα μπαίνει ο επισκέπτης στη σελίδα. Πάτα στα τετράγωνα, διάβασε την ερώτηση και δώσε την απάντησή σου. Αν θέλουμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε μία εικόνα για φόντο. Ας το κάνουμε. Πατάμε Select Image. Αν ξέρουμε κάποια διεύθυνση, κάποιες εικόνες, την κολλάμε εδώ. Αν μας αρέσει κάποια από τις εικόνες που έχει εδώ πέρα κάτω, την σέρνουμε και την κολλάμε. Ή διαλέγουμε από τη Wikipedia μία εικόνα απευθείας. Οπότε εδώ θα πω Θεοί Ολύμπου. Και θα διαλέξω αυτήν την εικόνα και πατάω το κουμπί Use This. Και τώρα ξεκινάμε αμέσως να βάζουμε τις ερωτήσεις μας και τις απαντήσεις μας. Μπορούμε ως ερώτηση να δώσουμε είτε εικόνα, είτε ομιλία, είτε ένα αρχείο ήχου, είτε ένα αρχείο βίντεο. Εμείς όμως θέλουμε απλώς κείμενο, οπότε θα βάλουμε την ερώτηση πρώτα και θα πούμε ο Θεός, ο Πατέρας των Θεών και των ανθρώπων. Και με κεφαλαία θα δώσουμε την απάντηση. Έτοιμη η πρώτη ερώτηση. Μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν άλλη μία εδώ. Θα δώσουμε το κείμενο της ερώτησης. Η σύζυγος του Δία. Και η απάντηση θα είναι με κεφαλαία η Ήρα. Και με την ίδια λογική θα προχωρήσουμε να δώσουμε όλες τις ερωτήσεις. Στην επόμενη ας βάλουμε τον Ποσειδώνα. Άρα η ερώτηση θα είναι ο Θεός της γης και της θάλασσας. Και με κεφαλαία η απάντηση ο Ποσειδώνας. Έτσι συνεχίζουμε και συμπληρώνουμε διάφορες ερωτήσεις. Συμπλήρωσα με διάφορες ερωτήσεις και πάμε παραπέρα. Τελειώνοντας κάποιο στο σταυρόλεξο, θα πρέπει να έχει και μια απάντηση, ένα σχόλιο. Οπότε ας βάλουμε εδώ, τα κατάφερες. Συγχαρητήρια. Και τα λοιπά. Έγινε το σταυρόλεξό μας, μπορούμε να το δούμε πάνω κάτω τι ακριβώς κάναμε, πατώντας το Finish Editing και Show Preview, οπότε βλέπουμε πάνω κάτω αυτό που δημιουργήσαμε. Έχουμε λοιπόν τίτλο το 12άθεο και μια οδηγία, πάτα στα τετράγωνα, διάβασε την ερώτηση και δώσε την απάντησή σου, οπότε εδώ θα έρχεται η ερώτηση και εδώ θα πρέπει να δώσει κάποιος την απάντηση και να πατήσει Enter και με την ίδια λογική η σύζυγος του Δία να δώσει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Αν δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά και είναι όπως τα θέλουμε, πατάμε Save Up. Αλλιώς γυρνάμε πίσω στην επεξεργασία και διορθώνουμε κάτι που δεν μας αρέσει.
Βεβαίως, από το εικονίδιο εδώ απάνω μπορούμε να το δούμε σε μεγάλο μέγεθος. Και με το Escape, το πλήκτρο, να ξαναρθούμε στο κανονικό. Το σώζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ήδη βγήκε εδώ η ειδοποίηση ότι έχει τοποθετηθεί στις εφαρμογές μας. Κάνουμε λοιπόν κλικ στις εφαρμογές μας, να το σταυρόλεξο είναι εδώ. Το ξανανοίγω για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Έχοντας τελειώσει λοιπόν αυτή την εφαρμογή, μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να την επεξεργαστούμε και μπορούμε από εδώ πλέον να τη διαμοιράσουμε. Να αντιγράψουμε το σύνδεσμο για την πλήρη οθόνη και από εδώ αν έχουμε ένα ιστοχώρο, ένα site ή ένα ιστολόγιο, να αντιγράψουμε τον κώδικα και να τον ενσωματώσουμε. Ας το δοκιμάσουμε να δούμε πώς θα φαίνεται. Αντιγράφω με Ctrl-C αυτή τον σύνδεσμο. Πατάω για να ανοίξω μια καρτέλα ανώνυμης περιήγησης. Το επικολλάω. Αυτό λοιπόν θα είναι το περιβάλλον. Θα φαίνονται εδώ απάνω και όλα τα της σελίδας. Και θα αρχίσει να δίνει τις απαντήσεις. Ξαναγυρνάω πίσω για να αντιγράψω τη διεύθυνση της πλήρους οθόνης. Ας ανοίξω μια καινούργια καρτέλα, να την επικολλήσω εδώ. Τώρα δεν θα φαίνονται πλέον όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μόνο το σταυρόλεξο καθαρό, χωρίς να φαίνονται όλα αυτά τα της σελίδας. Είναι λοιπόν αυτό το σταυρόλεξο και δουλεύει έτσι. Η θεά της Γεωργίας και εδώ θα δοθεί η απάντηση. Και αφού πλέον γράψει κάποιος όλες τις απαντήσεις, θα απαντήσει και στο κουμπάκι για την επιβεβαίωση αν το έλυσε σωστά ή αν το έλυσε λάθος. Εκείνο που μας έχει απομείνει αυτή τη στιγμή είναι να τοποθετήσουμε την εφαρμογή αυτή που δημιουργήσαμε σε κάποιο φάκελο και σε κάποια τάξη. Έτσι λοιπόν, θα πάμε στην εφαρμογή μας. Από εδώ θα επιλέξουμε να τη μετακινήσουμε σε ένα φάκελο. Παραδείγματος χάρη πατάω το εικονίδιο και τη στέρνω στο φάκελο της ιστορίας, αν θέλω. Εδώ είναι τώρα. Ή αν δεν μου αρέσει, έκανα λάθος, την ξαναγυρνάω στην αρχική θέση, πατώντας το εικονίδιο και επιλέγω οι εφαρμογές μου. Και έρχεται πάλι στις εφαρμογές μου. Να το. Με την ίδια λογική θα τη βάλω και σε μία τάξη. Με παρόμοια λογική μάλλον. Ας ανοίξω τη γάμα τάξη, επίτηδες, και εδώ δεξιά θα πατήσω το εικονίδιο Add Up. Οπότε θα επιλέξω μία εφαρμογή. Αυτή είναι εδώ το δωδεκάθεο. Ή μπορώ να επιλέξω μία εφαρμογή που βρίσκεται μέσα σε ένα φάκελο. Θα την επιλέξω λοιπόν αυτή την εφαρμογή εδώ και θα πατήσω το Add Selected Apps. Και οπότε αυτή η εφαρμογή θα βρίσκεται πλέον και μέσα στις τάξεις. Και αν θέλω, ας τη στείλω ξανά και στον φάκελο της ιστορίας. Οπότε είναι και στον φάκελο της ιστορίας, εδώ, αλλά και στον φάκελο των τάξεων. Εδώ, γάμα τάξη, να το. Σε δύο θέσεις. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εφαρμογή που δημιουργούμε με το Learning Apps, το σταυρόλεξο, και είδαμε πάνω κάτω πώς μπορούμε εκτός από τη δημιουργία του να το τοποθετήσουμε σε διάφορες θέσεις. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να τη γράψετε κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Γεια και χαρά!